Φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, για μία ακόμη φορά, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Κρητικό. Κύριε Κρητικέ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Μακεδονοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό για μας να μπορούμε να επικοινωνούμε και με τα μέλη μας, αλλά και με τους Πελοποννησίους για όλα αυτά τα θέματα. Να σας ρωτήσω καταρχήν, κύριε Κρητικέ, εάν έχει ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μιας και ο Ιούνιος μέσιασε, που λέμε, έτσι. Διακρίνω ένα αμοιβίασμα στα χείλη σας. Πραγματικά είναι και στα δικά μας. Είναι και στα δικά μας. Γιατί πραγματικά οι φορολογικές δηλώσεις έχουν ανοίξει, έχουν ξεκινήσει, θεωρητικά όμως, πρακτικά δεν μπορούν να υποβληθούν στις περισσότερες των περιπτώσεων, γιατί υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και τεχνικά ζητήματα στο σύστημα, στο ηλεκτρονικό σύστημα του τάξης. Βέβαια, θα οφείλουμε να πούμε ότι εμείς σαν Οικονομικό Επιμελητήριο, σαν φορέας που έχουμε τα περισσότερα μέλη μας και ο πιο σημαντικός κλάδος μας είναι ο κλάδος των λογιστών φοροτεχνικών, είχαμε πει ότι και είχαμε προειδοποιήσει, αν το θέλετε, τα Υπουργεία, τα αρμόδια Υπουργεία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ότι λόγω της πανδημίας που είχαμε πέρυσι και λόγω των πολλών νομοσχεδίων που έπρεπε να βγουν, έπρεπε να δοθεί ικανός χρόνος ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν τα φορολογικά, τα συστήματα, τα μηχανογραφικά. Δεν έχει γίνει αυτό και παρουσιάζονται τώρα μια σειρά από προβλήματα. Μπορούμε να μιλήσουμε με αριθμούς, να μας πείτε πόσες φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του τάξη στην Παρασκευή, στις 11 του μηνός, είχαν υποβληθεί 340.000 φορολογικές δηλώσεις, όμως, να το πούμε, έναντι της ίδιας ημερομηνίας πέρυσι, στις 11 έκτου, είχαν υποβληθεί 2,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, περίπου το 1 τρίτο των φορολογικών δηλώσεων που τελικά υποβλήθηκαν για την περσινή χρονιά. Η απόκληση είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλη. Ακριβώς. Και νομίζουμε ότι σηματοδοτεί και δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Mm-hmm. Πόσες υποβάλλονται καθημερινά, έχουμε μια εκτίμηση, μπορούμε να κάνουμε? Κοιτάξτε να δείτε, το τάξη σύμφωνα με τις ανακοινώσεις έχει δυνατότητα να υποβληθούν περίπου τις 150 με 200.000 φορολογικές δηλώσεις. Δεν έχουν παρατηρηθεί νούμερα ανά ημέρα περισσότερο των 120-130 χιλιάδων φορολογικών δηλώσεων. Βέβαια, αυτό όταν έχει δοκιμαστεί το σύστημα, όταν λειτουργεί το σύστημα, εδώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία αδυνατούμε, δεν υπάρχουν οι οδηγίες, δεν υπάρχουν οι ενημερώσεις, οι απαραίτητες ενημερώσεις που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να συνταχθεί μια φορολογική δήλωση από τον οποιοδήποτε. Και αυτές οι 340.000, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, κατά κύριο λόγο, αμοιγώς μισθωτών ή συνταξιούχων, οι οποίες δεν έχουν τα πολύπλοκα έντυπα ή τις ιδιομορφίες που απαιτούνται για να υποβληθούν. Στους λόγους αυτούς αποδίδεται αυτή την απόκληση, όπως μας είπατε. Σήμερα μάλιστα στάλθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο μια επιστολή διαμαρτυρίας και, αν το θέλετε, όχι διαμαρτυρίας, μια επιστολή, μια παρέμβαση που έγινε από το Οικονομικό Επιμελητήριο προς τα αρμόδια Υπουργεία, φυσικά τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη και τον κύριο Χατζηδάκη στο Υπουργείο Εργασίας, στο οποίο τονίσαμε τα θέματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε περιπτωσιολογίες, απλά για τους τηλεθεατές σας περισσότερο, αν θέλετε να πούμε μία-δύο περιπτώσεις, τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζουμε, που αντιμετωπίζει το σύστημα, είναι ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ο κωδικός που αφορά ποιος έχει πληγεί ώστε να μην έχει το δικαίωμα, να μην έχει την υποχρέωση προσκόμισης ηλεκτρονικών αποδείξεων. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί αυτός, δεν έχουν παντρευτεί, δεν έχουν λειτουργήσει τα συστήματα διαλειτουργικά από τη μία πλατφόρμα να μεταφερθούν αυτόματα στις άλλες, έτσι, είναι ορισμένοι άνθρωποι που θα υπερφορολογηθούν αν υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση τώρα. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει και το θέμα για τους πληττόμενους με τα τεκμήρια που πιθανώς αντιμετωπίζουν. Είναι δύο βασικά θέματα. Όμως, ένα τρίτο, αν μου επιτρέπετε, στην όλη ιστορία, εκτός από τα δύο βασικά θέματα, είναι για αυτούς που έχουν ένα ενίκιο. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που εισπράττουν ένα ενίκιο το οποίο είχε μειωθεί κατά την περσινή χρονιά.
λόγω των εξαγγελιών της κυβέρνησης και των νομοθετήσεων που υπήρχαν. Άρα δεν υπάρχει εικόνα ούτε με την κατηγορία των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι είχαν εισπράξει μειωμένα ενοικία λόγω των μέτρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Έτσι. Παρόλο που οι ιδιοκτήτες των ακινήτων για να εισπράξουν την επιδότηση για το μειωμένο ενοίκιο είχαν υποβάλει μια σειρά από δηλώσεις στη φορολογική διοίκηση. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, όπως μας είχε πει το Υπουργείο, δεν έχουν έρθει αυτόματα. Ακόμη δεν έχει έρθει, δεν έχουν δοθεί σαφείς διευκρινήσεις για πώς θα συμπληρωθεί το Ε2. Ένα παράδειγμα. Ένας που είχε εισέπρατε ένα ενοίκιο, να το πούμε για 100 ευρώ και έπαιρνε, και έπαιρνε 60, γιατί το 40% ήταν μειωμένο για να ενισχύσει την επιχείρηση, που καλώς έγινε αυτό το πράγμα, έτσι, δεν ξέρει αν θα δηλώσει τα 60 ευρώ ή αν θα δηλώσει τα 100. Ή αν θα δηλώσει τα 100, θα πρέπει να ανοίξει και ένας κωδικός επιπλέον για να δηλωθεί ότι τα 40 δεν τα εισέπραξα και να φορολόγητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα διτό πρόβλημα. Σας τα βάζω όλα μαζί, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα, με συγχωρείτε, έτσι, σε διάφορες κατηγορίες. Έτσι, ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων, φανταστείτε ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό, δεν έχουν κάνει δηλώσεις, έχουν εισπράξει μειωμένα ενοίκια, αλλά δεν έχουν κάνει τις δηλώσεις ή οι δηλώσεις που έχουν κάνει είναι για διάφορους λόγους μη σωστές. Θα πρέπει εδώ, το έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο, να ανοίξει η προθεσμία για να δηλωθούν όλα αυτές οι μειώσεις λόγω του ενοικίου, λόγω του κορονοϊού, από την αρχή της πανδημίας, από το Μάρτιο του 2020, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Νομίζουμε ότι πρέπει να ανοιχτό το σύστημα για να τακτοποιηθούν αυτά τα προβλήματα. Κύριε Κριτικέ, περιγράφεται ένα σκηνικό, θα λέγαμε, βάσει του οποίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων γίνεται με ρυθμούς χελώνας. Θα ήθελα να μας πείτε πότε λήγουν οι προθεσμίες και αν εσείς με βάση τα όσα μας περιγράψατε, ζητάτε κάποια παράταση. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για παράταση. Μιλάμε για εύλογο χρονικό διάστημα. Εύλογο χρονικό διάστημα ο νομοθέτης με το νόμο 4172 του 2013 το έχει τοποθετήσει στους 4 μήνες. 4 μήνες από την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων. Και ποια εννοούμε έναρξη? Από όταν τα συστήματα είναι λειτουργικά, είναι παραγωγικά, ώστε όταν έχουν προσαρμοστεί όλη η νομοθεσία για να μπορούν να αποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις. Αυτό ζητάμε από την αρχή. Και δεν πιστεύουμε ότι είναι οι 2,5 μήνες που απομένουν, που δεν θα λυθούν άμεσα τα προβλήματα, θα περάσει αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, οι 2,5 μήνες είναι ικανοί ώστε να υποβληθεί τέτοιο πλήθος φορολογικών δηλώσεων και εν μέσω θέρους. Τώρα, όσον αφορά τις προθεσμίες, με ρωτήσατε για τις προθεσμίες. Η προθεσμία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φέτος είναι 28/8. Όμως έρχεται ο νομοθέτης και μου λέει ότι όποιος υποβάλει τη δήλωσή του ατομική επιχείρηση ή επιτευγματίας, έτσι, υποβάλλει οι φορολογούμενος μέχρι 27 εβδόμου και πληρώσει εφάπαξ, θα έχει μια έκπτωση 3%. Εμείς λέμε, δεν είναι ανάγκη να τιμωρούμε τους φορολογούμενους που ο ένας θα υποβάλει 27 εβδόμου και ο άλλος θα υποβάλει 1η Αυγούστου. Δεν έγινε για κάτι, να δοθεί το 3% σε όλους που θα υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους, εφόσον μπορέσουν να την εξοφλήσουν εφάπαξ. Θα λέγατε, κύριε Κριτικέ, ότι υπάρχει φορολογική συνείδηση? Πιστεύουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει καλλιεργηθεί η φορολογική συνείδηση. Πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι φορολογούμενοι έχουν αρχίσει και υπάρχει μια σχέση win-win με την φορολογική διοίκηση. Ήδη έχουν εξαγγελθεί πάρα πολλές και σημαντικές φορολογικές μειώσεις τόσο στους συντελεστές όσο και στο πρώτο κλιμάκιο, ειδικά για τους επαγγελματίες, αλλά και στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Νομίζουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει να καλλιεργείται φορολογική συνείδηση στην Ελλάδα ξανά, όμως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει και οι σχέσεις κράτους, όπως αυτά τα παραδείγματα που είπαμε πριν με τις φορολογικές δηλώσεις, σχέσεις κράτους και φορολογούμενους, να γίνουν πιο αρμονικές και από την πλευρά του κράτους. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το έχουμε τονίσει επανειλημμένα, πολύ σημαντικό, είναι και η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας. Η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας υπάρχει σαν μέτρο, υπάρχει σαν δράση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πρέπει γρήγορα για αυτή να προχωρήσει, να γνωρίζει σε ένα ενιαίο κείμενο κάθε φορολογούμενος, ο κάθε επιτευγματίας, τι ισχύει για την κάθε περίπτωση.
Έτσι, ένα κομμάτι που θα πρέπει γρήγορα να τρέξει σίγουρα είναι αυτό και το βασικότερο είναι ότι θα πρέπει να τρέξουμε όλοι σε ρυθμούς πιερακάκι, όλα τα Υπουργεία. Και τι εννοώ με αυτό. Έχουμε τα προηγούμενα προβλήματα που περιγράψαμε στο τάξη, στην προφορολογική πλατφόρμα, έχουν να κάνουν κυρίως με τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων. Ανεβάζει μια δήλωση στο COVID, δεν έρχεται στις φορολογικές δηλώσεις, ανεβάζει μια δήλωση στο ΕΦΚΑ και πάει λέγοντας. Όλα αυτά θα πρέπει σίγουρα να λειτουργήσουν διαλειτουργικά και γιατί όχι, αν το θέλετε, και με τα χρηματοδοτικά ιδρύματα. Εμείς δεν είμαστε κατά αυτών των ενιών, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί και μια φορολογική εμπιστοσύνη προς το κράτος, άρα να έρθει και σιγά σιγά η πολυπόθητη φορολογική διοίκηση και να μιλήσουμε και για άλλη μείωση λίγο συντελεστών. Mm-hmm. Νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει. Γιατί όχι. Θα έλεγα να αλλάξουμε σελίδα και να μιλήσουμε για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, για τα οποία έχει γίνει πολλής λόγος. Συνεχίζει να γίνεται και πολλής λόγος και να μας πείτε πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Είναι άλλη μια εξέλιξη με ρυθμούς και λώνες. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη τομή όμως πρέπει να πούμε στην φορολογική διοίκηση αυτό που πάει, που θα γίνει, είναι δεδομένο ότι θα γίνει, θα εφαρμοστεί με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα My Data όπως έχουμε mm-hmm. συνηθίσει να λέμε. Εμείς έχουμε κάνει μια σειρά από ημερίδες ενημέρωσης προς επιχειρηματίες και με τα 5 παραγωγικά επιμελητήρια της περιφέρειας Πελοποννήσου θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε, όμως και εδώ τα συστήματα δεν είναι έτοιμα. Οι μηχανογραφικές εταιρείες δεν είναι έτοιμες, ακόμη το Υπουργείο δεν είναι έτοιμο. Οδεύουμε προς μια δεδομένη και σίγουρη παράταση, αν και εκεί η προθεσμία είναι η πρώτη εβδόμου. Σίγουρα από ό,τι μιλάμε και με το Υπουργείο θα δοθεί μια παράταση. Συζητάνε δε για μια παράταση μέχρι πρώτου δεκάτου. Μέχρι πρώτου δεκάτου του 2021, ώστε ανέβουν όλα τα στοιχεία του 2021. Εδώ και αυτό στα πλαίσια της σχέσης ανάμεσα στο φορολογούμενο και το Υπουργείο Οικονομικών, εμείς λέμε αν μπορεί, αν γίνει εφικτό, να πάμε και αυτό το θέμα από 1η-1η-22, να πιάσουμε από την αρχή το καινούργιο έτος, για να μπορέσουμε να μην ταλαιπωρούμε τους φορολογούμενους, να μην ταλαιπωρούμε τους επαγγελματίες και τους λογιστές με όλη αυτή την ιστορία να έρθουν 10 μήνες πίσω. Υπάρχουν, κύριε Κριτικέ, νέες ψηφιακές υπηρεσίες για εσάς, τους λογιστές, τους οικονομολόγους από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Και σε ποιους απευθύνονται, αν υπάρχουν? Έτσι, πρώτα απ' όλα απευθύνεται, υπάρχουν νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε μια σειρά από 10 ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν τα μέλη μας κατά κύριο λόγο, τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητήριου, όλοι οι οικονομολόγοι της Ελλάδος, και το Οικονομικό Επιμελητήριο μπήκε στη νέα εποχή, την ψηφιακή εποχή που μιλάγαμε πριν. Όπως ξέρετε και τα επαγγελματικά επιμελητήρια και το ΕΒΑ και όλα αυτά συνεχώς προσπαθούν να φτιάξουν καινούργιες πλατφόρμες ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα μέλη τους και τους φορολογούμενους πιο εύκολα, πιο εύστα. Η εικόνα πηγαίνει όλη προς τα εκεί. Και εμείς το Οικονομικό Επιμελητήριο το κάναμε, το καταφέραμε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο τα μέλη και τους οικονομολόγους της Ελλάδος. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο στην κουβέντα μας, να σας ευχαριστήσω. Να ευχηθούμε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Ένα τελευταίο. Σε όλα αυτά που είπαμε, υπάρχει ένα μεγάλο αγκάθι που την Πέμπτη λήγει η επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων. Την ερχόμενη Πέμπτη, αυτή δηλαδή. Αυτή την Πέμπτη μας έρχεται 17 του μήνα. 17 mm-hmm. του μήνα. Για να υποβληθεί η αίτηση για να επιδοτηθεί μια επιχείρηση που έχει πληγεί από τον COVID και έχει μείωση 30%. Θα πρέπει να έχει υποβάλει το έντυπο Ε3, το έντυπο που έχει όλα τα στοιχεία της επιχείρησης για την προηγούμενη χρονιά για το 2020. Με όλα αυτά τα προβλήματα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αδύνατο. Και εδώ είχαμε πιστήσει την προσοχή στο Υπουργείο Οικονομικών και εδώ ζητάμε μια παράταση, εδώ ζητάμε παράταση του χρόνου ή αν το θέλετε μετάθεση του χρόνου υποβολής της αιτήσεως για τις πάγιες δαπάνες, γιατί θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις για αυτό το μέτρο, μετά το τέλος της λήξης των φορολογικών δηλώσεων, όποτε είναι αυτό. Mm-hmm. Αυτά. Και πολύ δικαίως θα πρόσθετα εγώ, ζητάτε τις παρατάσεις που είπαμε εύλογο χρονικό διάστημα, όχι παρατάσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε.